Αυξημένες είναι οι ανάγκες για αίμα, καθώς παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις και φέτος και το καλοκαίρι αυτό στα νοσοκομεία και στις τομές υγείας όλης της χώρας. Για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, θα μας ενημερώσει τώρα η κυρία Αγνή Τσίπου. Είναι συνάδελφος δημοσιογράφος και επιπλέον είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέας του Συλλόγου Σταγόνα Ελπίδας. Αγνή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπω λοιπόν τη Σταγόνα Ελπίδας, τον Σύλλογο, να κάνει ένα κάλεσμα στους πολίτες να πάρουν μέρος σε δράσεις αιμοδοσίας, να προσέλθουν στα μετοικά κέντρα, στα νοσοκομεία της περιοχής μας, γιατί παρατηρείται τεράστια έλλειψη. Είναι αυτό που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι ή οι φετινές συγκυρίες κάνουν την κατάσταση ακόμα χειρότερη? Δυστυχώς, Βαγγέλη, η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη από τις προηγούμενες χρονιές. Από την έναρξη της πανδημίας και μετά δεν υπάρχει καθόλου αίμα και αιμοδοτάλια ούτε στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας αλλά ούτε και Θεσσαλονίκη, Γιάννενα. Υπάρχει γενικότερα δηλαδή μια έλλειψη σε αίμα και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, έχουμε χειρουργία, έχουμε δυστυχώς πολλά τροχαία, καρκινοπαθείς συμπολίτες μας και δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Για ποιο λόγο θεωρείς πως, ποιοι είναι οι λόγοι που μας κρατούν μακριά από τις δράσεις αιμοδοσίας? Τις τελευταίες μήνες για πολλούς ήταν και μια καλή αφορμή, μια καλή δικαιολογία ο κίνδυνος του κορονοϊού, της πανδημίας. Να υπενθυμίσουμε όμως ότι έχουν υπαρθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα και όλες οι αιμοδοτικές δράσεις και από συλλόγους και στα αντίστοιχα τμήματα των νοσοκομείων γίνονται υπό αυστηρά μέτρα προστασίας όλων, έτσι? Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, Ευαγγέλη. Νομίζω κυρίως ο φόβος έχει κρατήσει μακριά τον κόσμο, αν και τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα δεν έχει πρωτιές στο να δίνει αίμα. Σαφώς. Αλλά νομίζω ότι η πανδημία λειτουργήσε αρνητικά στον κόσμο. Είναι φοβισμένος. Πολλοί ακόμα θεωρούν ότι δεν έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα, οπότε αυτό τους κρατάει πίσω. Να σκεφτείς ότι ένας συμπολίτης μας που μπορεί να έχει μεσογειακή αναιμία χρειάζεται μία μονάδα αίματος ανά 10 ημέρες. Δυστυχώς, λοιπόν, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανένας αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο κάνω έκκληση στους συμπολίτες μας από ηλικία από 18 έως 65 να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, να δώσουν αίμα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Και πίστεψα με, είναι πάρα πολλοί αυτοί. Είναι μικρά παιδιά, είναι γνωστοί μας, φίλοι μας. Αλλά καταρχήν πρέπει να σκεφτούμε ότι σήμερα μπορεί να είναι ένας άγνωστος, αύριο μπορεί να χρειαστούμε οι ίδιοι αίμα. Άλλωστε το να δίνουμε αίμα κάνει καλό και στη δική μας την υγεία. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Οι ελλείψεις φαίνονται από δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κάνουμε εισαγωγές αίματος σαν χώρα και δεύτερον, σε πολλές περιπτώσεις φτάνουμε στο και πέντε σε ένα ατύχημα, σε μια περίπτωση όπου ψάχνουν οι συγγενείς του ανθρώπου που είναι σε κίνδυνο αίμα από το διαδίκτυο και από που αλλού μπορούν να το βρουν. Και δυστυχώς φαίνεται να είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν μπορεί να κερδιθεί μία και καλή. Συνεχώς θα παραμένει η ανάγκη για αίμα. Πρέπει να γίνει συνείδησή μας η αιμοδοσία, έτσι? Πρέπει να γίνει συνείδησή μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να το χρειαστούμε εμείς οι ίδιοι ή πολύ αγαπημένα μας πρόσωπα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε. Ας βάλουμε λοιπόν την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά και την υποστήριξη στους συνανθρώπους μας. Έχουμε δείξει ότι σαν Έλληνες όταν στα δύσκολα γίνουμε ένα μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα και όντως οι συγκυρίες που περνάμε είναι πολύ δύσκολες, αλλά νομίζω ότι αν ο κόσμος καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το να δίνει θέμα, το να προσφέρει στον συνάνθρωπό σου που έχει ανάγκη, μπορεί πλέον προγραμματισμένα να ξεκινήσει 1-2 φορές το χρόνο. Σωστά. Όσο μπορεί να βοηθήσει. Και επειδή η εθελοντική προσφορά τώρα με τις φωτιές είναι πολύ επίκαιρη, υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά από το να δώσεις λίγο από το αίμα σου για τον συνάνθρωπο? Είναι ύψιστη η εθελοντική προσφορά. Τώρα, Αγνή, για να το κλείσουμε, να κλείσουμε την κουβέντα μας, εφόσον κάποιος επιθυμεί σήμερα να δώσει αίμα και δεν τυχαίνει να υπάρχει κοντά κάποια δράση ενός συλλόγου όπως ο δικός σας, πώς μπορεί να το κάνει άμεσα? Επικοινωνεί με το νοσοκομείο της περιοχής του, μπορεί, έτσι? Μπορεί να απευθυνθεί στο νοσοκομείο της Κοζάνης, στο Ποδοσάκιο ή και στο σύλλογό μας ακόμα, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αμέσως υπάρχουν και εθελοντές του συλλόγου που μπορούν να πάρουν τον εθελοντή αιμοδότη και να τον πάνε και στο νοσοκομείο.